Αυτά είναι τα πιο σημαντικά marketing trend που πρέπει να προσέχεις αν θες να χτίσεις ή να μεγαλώσεις την επιχείρησή σου σήμερα. Η αλήθεια είναι πως καθημερινά ακούμε για χιλιάδες νέους τρόπους που υπάρχουν να βρεις νέους πελάτες, να χτίσεις δικιά σου επιχείρηση online. Υπάρχουν τόσοι παπατζίδες εκεί έξω, πραγματικά είναι δύσκολο να καταλάβεις τι δουλεύει και τι όχι. Σε αυτό το βίντεο όμως θα σου δείξω ακριβώς ποια είναι τα trends που υπάρχουν αυτή την εποχή, αλλά και πώς εσύ μπορείς να τα εκμεταλλευτείς για να μεγαλώσεις την επιχείρησή σου και να φέρεις νέες πωλήσεις και φυσικά να βγάλεις περισσότερα χρήματα. Πρέπει να σου πω βέβαια πως είναι πολύ σημαντικό να μένεις ενημερωμένος σχετικά με όλα τα trends που υπάρχουν εκεί έξω και συνεχώς να μπορείς να αναβαθμίσεις γνώση σου για να μπορείς να έχεις το μέγιστο αποτέλεσμα και τη μέγιστη επιστροφή της επένδυσή σου, ειδικά αν διαφημίζεις στο διαδίκτυο. Γι' αυτό το λόγο, κάνε ένα like και ένα subscribe στο βίντεο για να βλέπεις συνέχεια τις νέες ενημερώσεις που έρχονται. Χωρίς να σας καθυστερώ άλλο, πάμε να δούμε τα τρία trends που αυτή την εποχή είναι πάρα πολύ hot και θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Trend νούμερο 1. AI ή αλλιώς Artificial Intelligence. Είμαι σίγουρος πως έχεις ακούσει πάρα πολλά πράγματα για το AI και όλοι μιλούν για το πώς βοήθησε να εξελίξουν την επιχείρησή τους, πώς θα πάρει τις δουλειές όλων και πώς θα καταστρέψει τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, είμαι εδώ για να σου πω ότι τα μισά από αυτά είναι αλήθεια και τα μισά από αυτά είναι ψέματα. Αλλά θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι το AI ετοιμάζεται χρόνια. Δεν βγήκε ξαφνικά τώρα. Το AI υπάρχει από τις αρχές του 20ου αιώνα. Απλά τώρα βλέπουμε τις πραγματικές του δράσεις και επιδράσεις, όχι μόνο στην επιχειρηματικότητα, αλλά γενικά σε όλο τον κόσμο. Κυρίως όμως στο online marketing και στην online επιχειρηματικότητα βλέπουμε εργαλεία όπως είναι το ChatGPT, όπως είναι διάφορα copywriting tools και εργαλεία κειμενογράφησης και διάφορα άλλα εργαλεία τα οποία σε βοηθούν να παράξεις εικόνες, να κάνεις edit video, ακόμα και να αυτοματοποιείς διαδικασίες όπως να συνδέσεις τα ημερολόγια σου με τα οποία κάνεις ραντεβού και τέτοια άλλα πράγματα που σε βοηθούν όχι απλά να γράψεις κείμενα, να παράξεις περιεχόμενο, αλλά και να γλιτώσεις χρόνο μέσω του time management. Τα AI εργαλεία εκεί έξω είναι πάρα πολλά, εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες, και κάθε μέρα που περνάει θα αυξάνονται. Όμως, αυτά που πρέπει πραγματικά να προσέχεις εσύ είναι τα εξής. Πρέπει σίγουρα και 100% να αρχίσεις να χρησιμοποιείς copywriting εργαλεία, τα οποία σου κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Για παράδειγμα, εάν θες να αρχίσεις να γράφεις κείμενα, case studies, άρθρα ή ακόμα και scripts για ολόκληρα βίντεο, πρέπει να χρησιμοποιείς όλα αυτά τα εργαλεία. Το πιο reliable εργαλείο για μένα αυτή τη στιγμή είναι το ChatGPT, αρκεί να ξέρεις πώς να του δίνεις τα σωστά prompt, δηλαδή πώς να του γράφεις τι ζητάς με σωστό τρόπο, ώστε να σου δίνει το σωστό αντίστοιχο αποτέλεσμα. Αν του ζητάς βλακίες, θα παίρνεις και βλακίες. Αυτό είναι το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι όταν χρησιμοποιούν το ChatGPT ή άλλα copywriting εργαλεία. Ταυτόχρονα, πρέπει να χρησιμοποιείς διάφορα εργαλεία τα οποία σου κάνουν πιο εύκολη τη ζωή. Για παράδειγμα, αν θες να κάνεις edit μια φωτογραφία, το Photoshop σου δίνει πλέον πρόσβαση σε διάφορα AI tools και λειτουργίες τα οποία κάνουν πιο γρήγορη την επεξεργασία φωτογραφίων και ταυτόχρονα σου σώζουν πάρα πολύ χρόνο. Και τέλος, υπάρχουν διάφορα άλλα εργαλεία τα οποία μπορείς είτε να βάλεις σαν plugin πάνω στο ChatGPT είτε να τα χρησιμοποιείς από μόνα τους, τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν να σώσεις χρόνο στα calls και στα ημερολογιά σου. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία όταν κάνεις ένα zoom ή ένα meeting με κάποιον online μπορούν να πάρουν αυτό, να το κάνουν transcribe και μετά να σου δώσει το κείμενο και να δεις ακριβώς τι είπατε σε αυτή την κλίση και ποια ήταν τα key σημεία. Και γενικά αυτό που σου προτείνω είναι να κάνεις μια έρευνα από μόνο στο Google και να βρεις τα εργαλεία τα οποία δουλεύουν καλύτερα για σένα και τη δική σου επιχείρηση. Αλλά σίγουρα πρέπει να ξεκινήσεις με το ChatGPT και διάφορα άλλα παρόμοια copywriting εργαλεία τα οποία σε βοηθήσουν να αυξήσεις τον όγκο του περιεχομένου που βγάζεις προς τα έξω και ταυτόχρονα την ποιότητά τους. Trend νούμερο 2 που πρέπει να προσέχεις και είμαι σίγουρος πως το γνωρίζεις, γι' αυτό άλλωστε βλέπεις και αυτό το βίντεο, είναι το video marketing και το short form content. Γίνεται πραγματικά ένας χαμός πλέον, όλοι σου λένε ότι πρέπει να δημιουργήσεις βίντεο περιεχόμενο, πρέπει να είσαι στο TikTok, πρέπει να είσαι στα YouTube Shorts, πρέπει να είσαι στα Instagram Reels και αυτό είναι λογικό. Διότι το short form περιεχόμενο σήμερα είναι ο νούμερο ένα τρόπος για να συνδεθείς με το κοινό σου και ταυτόχρονα να μπορέσεις να πουλήσεις τις υπηρεσίες σου και τα προϊόντα σου. Ο κόσμος σήμερα καταναλώνει πιο πολύ βίντεο περιεχόμενο από ποτέ και αν εσύ και η επιχείρησή σου δεν παράγεις βίντεο περιεχόμενο, τότε χάνεις πάρα πολλά χρήματα αλλά και engaged ακόλουθους. Οπότε θα σε παρακαλέσω πολύ να ξεκινήσεις να χρησιμοποιείς το βίντεο, ακόμα και αυτό σημαίνει να πάρεις το κινητό σου και να αρχίσεις να σουτάρεις ένα απλό βίντεο selfie style. Ξεκινώντας από αυτό, μπορείς μετά να το εξελίξεις. Αν βέβαια χρειάζεσαι βοήθεια για το βίντεο marketing, το TikTok content και γενικά μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το πώς να αυξήσεις πωλήσεις σου και τους ακολουθούς στα social media, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας και η ομάδα μου θα χαρεί να σε βοηθήσει. Trend νούμερο 3. Personalization στο marketing. Με τη δημιουργία όλων αυτών των AI εργαλείων και με τα big data να μπαίνουν όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Τι εννοώ όμως με αυτό, με το όλες οι εταιρείες
να μαζεύουν πλέον όλο και περισσότερα δεδομένα για εμάς, κάνει το marketing ακόμα πιο εύκολο για μικρά και μεγάλα brands. Ουσιαστικά πλέον, με όλα τα εργαλεία που έρχονται και υπάρχουν ήδη, μπορείς να παίρνεις τελείως προσωποποιημένο περιεχόμενο για το προϊόν ή την υπηρεσία που ψάχνεις. Για παράδειγμα, αν είσαι ένας άντρας 35-45 και ψάχνεις για ένα συγκεκριμένο τύπο ρούχων ή παπουτσιών, θα παίρνεις διαφημίσεις πλέον μόνο γι' αυτό και θα βλέπεις ακόμα πιο προσωποποιημένα πράγματα στις ανάγκες σου. Δηλαδή, είναι πλέον πολύ πιο απίθανο να πάρεις ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε πιο νέο κοινό ή σε πιο μεγάλο κοινό ή σε ανθρώπους που έχουν άλλα ενδιαφέροντα από σένα. Οπότε θεωρώ ότι το Big Data μαζί με το AI δημιουργούν τη νέα εποχή του personalization που θα κάνουν τη διαφήμιση πάρα πολύ ισχυρή και στην κυριολεξία δεν μπορείς να ξεφύγεις ποτέ. Η αλήθεια είναι πως αυτή τη στιγμή δεν μπορείς εσύ πάρα πολύ άμεσα να το εκμεταλλευτείς αυτό. Υπάρχουν όμως κάποια εργαλεία που μπορούν να σε βοηθήσουν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι για τον απλό καταναλωτή. Καλύτερα να απευθυνθείς σε μια έμπειρη διαφημιστική εταιρεία η οποία έχει στη διάθεσή αυτά τα προϊόντα και τα χρησιμοποιεί για να σε βοηθήσει να αυξήσεις τις επιχείρησής σου. Βέβαια, επειδή τα trends συνεχίζουν και αλλάζουν και πολλαπλασιάζονται συνεχώς, είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνεις συνέχεια και να έχεις ένα στρατηγικό σχεδιασμό για το ποια εργαλεία θες να χρησιμοποιήσεις στη δική σου επιχείρηση και ποια όχι. Προφανώς δεν κάνουν όλα για όλους και είναι πολύ σημαντικό να επενδύεις τα χρήματά σου εκεί που πραγματικά θα σου φέρουν τη μέγιστη αξία. Οπότε, δώσε προσοχή σε βίντεο σαν αυτό αλλά και σε άλλα τέτοια βίντεο, διάβαζε άρθρα και γενικά προσπάθησε να είσαι στον παλμό της εξέλιξης και της επιχειρηματικότητας. Εγώ θα φροντίσω να βρίσκομαι εδώ και να σου δίνω τη μέγιστη αξία και τη μέγιστη ενημέρωση από βίντεο σαν αυτό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, πριν κλείσω, θα σου ζητήσω να κάνεις ένα like και ένα subscribe και φυσικά μην ξεχάσεις πώς θα τα πούμε την επόμενη φορά.